Μην ναι. δώσεις στόχαστρο. Παράνομο ζευγαράκι. Εντάξει, παράνομο ζευγαράκι είναι παιδιά τώρα. Δεν το ζευγαράκι, λέω για κακό, τώρα. Αλλά γι' αυτό και οι άνθρωποι ναι. τι να έκαναν, ναι, Νίκο μου. Ναι. Έλα. Παράνομο ήταν το ζευγαράκι. Εντάξει, παιδιά, πολύ τώρα. Σωστά το τοποθέτησε η Ευλαμπία. Εντάξει. Και εκεί ήταν που προσπάθησαν να πατήσουν και οι δράστες, έτσι. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αιγαίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, όπου το παράνομο ζευγάρι ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ξαφνικά εμφανίστηκαν τρία άτομα τα οποία βιντεοσκοπούσαν το ζευγάρι και στην συνέχεια τους λύστευσαν. Τους πήραν 950 ευρώ και άρχισαν να πετούν πέτρες μετά προς το μέρος τους προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο. Ένας από τους δράστες, γνωρίζοντας βέβαια τον άνδρα από το ζευγάρι αυτό, από το παράνομο ζευγάρι, τον απείλησε ότι θα δώσει το βίντεο αυτό στην δημοσιότητα μέσα των social media, ζητώντας του χρήματα. Τον εκβίασε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι έχω καταγράψει την παράνομη σχέση σου σε βίντεο και θα το αναρτήσω στα social media. Ωστόσο όμως ο άνδρας δεν μάσησε εντός εισαγωγικών και πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό στους άνδρες ασφάλειας του Αιγαίου, οι οποίοι αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις. Ταυτοποίησαν τους δράστες, οι δύο εξ αυτών έχουν συλληφθεί και αναζητείται ο τρίτος. Οι δύο μάλιστα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ληστείας και της εκβίασης.